Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε μετά στο Τζέρβα μαζί. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Ανάλυση τον Bayern Press στο Λίβερο 107,4. Όπως κάθε μεσημέρι 2 με 3. Μεγάλη εβδομάδα, αλλά με το ποδόσφαιρο να μην σταματά ποτέ. Και εντός συνόρων και εκτός συνόρων έχουμε αρκετά να πούμε. Από πού να ξεκινήσουμε τόσο. Ξεκινήσουμε από τα εγχώρια, έτσι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Δεν σταματάει η δράση. Καλά τα λες. Έτσι. Σήμερα είμαστε λίγο ελλειπείς στη σύνδεση. Ναι, έχει πολλά παιχνίδια σήμερα. Και Λα Λίγκα, έτσι. Ναι. Και χθες η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Αλαβές 0-2. Σήμερα παίζει Ρεάλ, νομίζω. Εντάξει. Έβλεπα χθες ένα ρεκόρ που είπαμε θα ξεκινήσουμε από τα εγχώρια. Πώς μας παρασύρει πάντα. Πάμε σε κάτι άλλο από αυτό που θέλουμε να πούμε. Έβλεπα χθες ο Μπεντζεμά. Έχει σκοράρει τα 8 τελευταία γκολ της Ρεάλ σε συνεχόμενα παιχνίδια. Και δεν έχει σκοράρει άλλο παίκτη ενδιάμεσα. Δεν το έχει ξανακάνει στα 117 χρόνια ιστορία της Ρεάλ. Δεν το έχει πετύχει άλλο παίκτη. Μόνο Μπεντζεμά. 8 σερί γκολ χωρίς να έχει παρέμβει άλλος ενδιάμεσα. Δηλαδή τα τελευταία 8 γκολ τη Ρεάλ τα έχει βάλει μόνο αυτός. Δεν έχει ξαναγίνει αυτός στη Ρεάλ. Άντε τώρα να πάει να πει στο Ζιντάν, μην τον βάζει μέσα. Εντάξει, να πάρουμε κανένα άλλο center forward και τέτοια. Τι να πει. Μεγάλη κουβέντα για το συγκεκριμένο. Ναι, όντως. Εντάξει, και με τις ιστορίες τις έξω αγωνιστικές που είχε διχάσει τότε. Εντάξει. Είναι πρόσωπο που τράβηξε πολύ τα βλέμματα. Να πάμε λίγο να ξεκινήσουμε εδώ από τα δικά μας όμως. Mm-hmm. Γιατί πριν λίγο ανακοινώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ για το βραδινό παιχνίδι στην Τρίπολη. Δεν προλάβαν τα παιδιά του ΠΑΟΚ 24 να τα αναφέρουν. Μόλις είχαν τελειώσει την εκπομπή. Καταρχήν, αυτό που ενδιαφέρει όλους και που όλη η προσοχή ήταν εκεί στραμμένη είναι ο Ολιβέιρα μέσα κανονικά. Είναι έτοιμος ο Πορτογάλος. Δεν έχει τελικά κάτι σοβαρό. Χθες η μαγνητική που έκανε ήταν καθαρά τα αποτελέσματα. Και είναι έτοιμος και για το παιχνίδι. Τον πήρε κανονικά στην αποστολή ο Λουτσέσκου. Εγώ πιθανολογώ, χωρίς να. Δεν είναι πληροφορία αυτό, εκτίμηση ότι θα το δούμε και στην δεκάδα μαζί με τον Σάχοφ. Στο μάτς μέσα στην Τούμπα νομίζω είχαν παίξει ο Μίσης με τον Κάνιας, έτσι δεν είναι. Με τον Αστέρα αναφέρεσαι. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι είχαν ξεκινήσει ο Μίσης με τον Σάχοφ. Και παρατηρούσαμε τότε ότι ήταν αρκετά αργό το κέντρο. Ή μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θα το τσεκάρουμε αυτό στην πορεία. Να αναφέρουμε μία την αποστολή πρώτα, ξεκινώντας. Είναι ο Πασχαλάκης στο τέρμα φυσικά. Ο Παπαδόπουλος ο νεαρός, ΚΑΠΑ 19 ήταν ο δοφυλακάς. Γιατί πρέπει να υπάρχουν δύο από την ΚΑΠΑ 19, είναι ο Παπαδόπουλος και ο Λίρατζης. Α, είναι υποχρεωτικό. Ναι, είναι υποχρεωτικό. Να κάνω όλε, να χειροκροτήσω, αλλά μάλλον είναι υποχρεωτικό. Ναι, δύο νεαροί να υπάρχουν. Είναι ο Παπαδόπουλος, ο τερματοφύλακας ο δεύτερος και ο Λίρατζης ο άλλος. Οι υπόλοιποι είναι κανονικά Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Γιαννούλης, Μίσιτ, Σάχοφ, Ολιβέιρα, Κάνιας, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Λιμνιός, Ζαμπά, Ακπομ και Σφιντέρσκι. Εντάξει. Είναι πλήρης. 18 του ΠΑΟΚ. Πλήρης, ναι. Πλήρης. Όχι πλήρης. Αυτοί που υπάρχουν διαθέσιμοι. Γιατί οι απώλειες είναι αρκετές ούτως ή άλλως. Και μιας και αναφέρουμε την αποστολή, να πάμε να προσεγγίσουμε και μια πιθανή δεκάδα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο. Ένα-δύο θέσεις είναι. Μία-δύο θέσεις είναι που παίζονται ουσιαστικά. Δεν ξέρω, μου είχε κάνει έκπληξη στο τελευταίο μάτς μέσα στην Τούμπα. Θυμάσαι, είχε κάνει πολλές αλλαγές. Δηλαδή, για γκρουπ Λουτσέσκου να δεις 4 ή 5 παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Στον πρώτο ημιτελικό αναφέρεις τον Αστέρα. Ναι, το είχαμε συζητήσει και εκτενώς και εδώ πέρα. Γιατί είχε πολλά διαφορετικά δίδυμα και στις πλευρές και στη μεσαία γραμμή που δεν είχαν παίξει μαζί. Τώρα δεν νομίζω ότι θα πάει στην πεπατημένη λογικά. Ακολουθεί και διακοπή άλλωστε. Αποτελέσει αυτοί που είναι ήδη επιβαρημένοι να τους ας πάρουν ένα παιχνίδι παραπάνω, ας πούμε, γιατί ούτως ή άλλως είναι. Νομίζω ο Λουτσέσκου θα πάει στα σίγουρα, ναι. Και για να αρχίζει να. Με βάση και το ότι έχει τις απώλειες, δηλαδή ούτως ή άλλως του λείπουν παίκτες, να αρχίζει να βάζει το σύνολο αυτό που θα παίξει και στον τελικό. Καλώς χώρο των πραγματών, εφόσον αύριο σφράγει την πρόκληση, να τους έχει σε έναν ρυθμό μαζί όλοι δηλαδή. Σίγουρα νομίζω ότι το πιο νούμερο ένα ζήτημα στον ΠΑΟΚ τώρα είναι να εντάξει το δυναμικό του το Γιαννούλη. Γιατί η απουσία του Βιερίνια δεν καλύπτεται. Προφανώς και όσο και να προσπαθήσει το παιδί, δεν θα καλυφθεί στον βαθμό που ήταν. Αλλά πρέπει να μάθει ο Γιαννούλης το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι του Γιαννούλη για να μπορέσουν μέχρι και το τελικό να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο συνοχής. Ναι, να προσαρμοστεί με την τετράδα της άμυνας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω στον άξονα θα πάει με Μίσιτς πάντως. Θα τον δούμε σήμερα. Μίσιτς Ολιβέιρα λες ή Μίσιτς Σάχοφ για να μην είναι εκτός Ολιβέιρα. Η τετράδα στην άμυνα είναι γνωστή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αλλαγή εκεί. Εντάξει, ο Πασχαλάκης και οι υπόλοιποι Μάτος Γιαννούλης στα άκρα. Βαρέλα Κρέσπο. Δεν νομίζω ότι αλλάζει αυτή η τετράδα. Για να έχουμε ασφάλεια, ας το πούμε. Ναι. Στα σίγουρα που λένε. Για να υπάρχει ασφάλεια. Ναι. Τώρα στο κέντρο εκεί είναι το ερωτηματικό. Μίσιτς νομίζω θα πάει. Μίσιτς Σάχοφ λες. Και αργότερα, αν το μάτς είναι εντάξει, θα βγάλει και το Σάχοφ και θα μπει ο Κάνιας. Ναι, τον Ολιβέιρα λες να τον βάλει δηλαδή.
Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω γιατί ήδη αφού. Να μην το ρισκάρει να. Δεν θα το ρισκάρει για ποιο λόγο. Είμαστε και στο 2-0 το πρώτο παιχνίδι. Που έχουμε ένα γκολ, τελειώνει το κομμάτι αυτό. Αλλά σίγουρα είναι αυτοί εκεί στην Τρίπολη, θα μας δυσκολέψουν. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι θέλει προσοχή το παιχνίδι. Τον φετινό Αστέρα πιστεύει τον φοβάται ΠΑΟΚ με ένα σκορ 2-0. Σίγουρα όχι. Όχι. Γιατί είναι πολύ πολύ καλές μονάδες, αλλά σαν στα σύνολο φέτος δεν βρίσκεται τυχαία εκεί που βρίσκεται. Ναι. Και σίγουρα έχει και. Αλλά ακόμη παλεύει για την παραμονή. Οπότε πάντα με τον ΠΑΟΚ βγάζουν κάτι. Βγάζουν ένα. Και με τις άλλες ομάδες, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι και με τον ΠΑΟΚ ένα παραπάνω του έχει στοιχήσει πολλές φορές. Οπότε θέλει μια σοβαρή προσέγγιση. Ναι, να μπει συγκεντρωμένο στον ΠΑΟΚ, να βάλει και ένα γκολ. Άντε, πες τώρα, είσαι ο Λουτσέσκου. Πώς τους βγάζεις από όλο αυτό εδώ το πράγμα και τους βάζεις. Εσύ θα μας το απαντήσει αυτό. Είσαι μέσα στα αποδυτήρια. Και τους βάζεις τη σοβαρότητα μέσα για να ξέρει να τους προσεγγίσεις. Και πώς. Θέλω να μου απαντήσεις πρώτα πώς το κάνει ο Λουτσέσκου αυτό. Και δεύτερον, σαν παίκτη. Πώς επανέρχεσαι στη συγκέντρωση, σε σοβαρότητα, να ξαναμπεί ρυθμό. Αν ήμουν προπονητής τώρα και διάλεγα την αντικάδα, θα διάλεγα πρώτα από τους φεριστές οι οποίοι έχουν κίνητρο να δείξουν. Δηλαδή που το πρωτάθλημα δεν είχαν πολλές συμμετοχές στο πρωτάθλημα και θέλουν να δείξουν, δηλαδή για να πάρω την ενέργεια στο παιχνίδι. Και δεύτερον, θα βαζόμουν από τους παίκτες οι οποίοι ήταν και είναι βασικοί, αυτούς οι οποίοι είναι πιο σοβαροί επαγγελματίες. Τόσο ώστε ξέρουν από μόνο τους να προσγειώνουν τον εαυτό τους στην πραγματικότητα και να πάνε να παίξουν κανονικά και να μην έχουν το μυαλό τους ότι το πήραμε και έχει τελειώσει όλος ο στόχος. Άρα τέτοιος προδοσίας δεν είναι ο Κρέσπο. Δηλαδή δεν τον έχω για άνθρωπο ο οποίος. Γαραντί. Ναι, ούτε θα πολύ τρελαθεί με έναν τρόπο, ούτε θα απογοητευτεί, ας πούμε. Έτσι νομίζω. Ναι. Εδώ ήθελα να βάλω και μια άλλη παράμετρο που είναι μεν εξωαγωνιστική, αλλά ίσως επηρεάζει το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στο κίνητρο που ανέφερες πριν, ποιος από αυτούς, όσο και αν πανηγύρισαν, ό,τι και αν έζησαν αυτές τις μέρες, δεν έχει το κίνητρο να ξαναπαίξει τελικό με την ΑΕΚ. Αναφέρομαι στο Βαρέλα, στο Σάχοφ, στον Γκάνιας ακόμη, ειδικά που ήταν πέρσι ο MVP του τελικού. Δηλαδή, ποιος από όλους αυτούς μπορεί να εφησυχάσει και να μην έχει στο μυαλό του ότι να πάμε να ξαναπαίξουμε τελικό με την ΑΕΚ και να το ξαναπάρουμε. Μεγάλη κουβέντα λες και ξέρεις τι ώρες λέω αυτό που έγινε πέρσι, μήπως έγινε και για καλό στην τελική και βλέπεις ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές, αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών, συνέχεια όποτε βρίσκει τους συγκεκριμένους αντιπάλους θέλει να τους κερδίσει και θέλει να έχει ζήλο για να πετύχει πράγματα. Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα ότι αυτό το κίνητρο το μεγάλο, μάλλον κάποιοι ποδοσφαιριστές το έχουν μέσα τους, ναι. Επηρεάζει. Βέβαια, αν πάμε στον αντίποδα, και η ΑΕΚ θα έχει πολύ ισχυρό κίνητρο μετά από δύο χαμένους τελικούς με τον ΠΑΟΚ και μετά από τη φετινή χρονιά έτσι όπως έχει εξελιχθεί, με μοναδικό στόχο να της έχει απομείνει το τρόπαιο. Να περιμένει τον ΠΑΟΚ που είναι φέτος στη θέση που ήταν εκείνη πέρσι. Με τις σημαντικές απώλειες, με το μυαλό στο πανηγύρι του πρωταθλήματος. Συμφωνώ, αλλά εδώ υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές. Ρεσί Γιώργο, μπορεί η ΑΕΚ. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα περιμένουμε να απαντηθεί στις 11 Μαΐου μάλλον. Ο ΠΑΟΚ πέρσι ήταν μια ομάδα η οποία ήταν ένα δουλεμένο γκρουπ από τον ίδιο προπονητή. Μια συνεχή πορεία. Και πίστευε ΑΕΚ... και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί. Το θέμα είναι τώρα η ΑΕΚ ίδια πιστεύει ότι μπορεί. Και τώρα βλέπουμε δηλαδή η εικόνα που έχει. Δεν πείθει, δεν πιστεύουν στο πλάνο οι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα αυτό που λες και ειδικά οι παιχνίδια τελικών δεν πας να τα παίξεις. Πάντα κερδίσεις. Μπορεί να κάνει μια ενέργεια ολιβάγια και να τελειώσουν. Δεν είναι αυτό το θέμα. Αλλά όπως έλεγαν και χθες τα παιδιά που τους άκουγα, στο Σταύρο με τον Αντώνη, αυτό όλο το κλίμα ίσως δημιουργεί και πλέον πίεση στην ΑΕΚ. Ήδη υπάρχει πίεση του ότι φέτος δεν πήραμε τίποτα. Είναι το μόνο μας έχει απομείνει. Ένα το κρατούμενο. Επλέον πίεση. Χάσαμε δύο σερί τελικού. Επλέον πίεση. Μπορεί να πέρα από το κίνητρο που ανέφερα νωρίτερα, όλο αυτό μπορεί να αποφέρει και επλέον πίεση. Γιατί υπάρχει ένα το κρατούμενο, το ότι φέτος δεν πήραμε τίποτα. Πάμε να παίξουμε τελευταίο χαρτί να σώσουμε τη χρονιά ουσιαστικά. Αποτύχαμε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Υπάρχει το δεύτερο κρατούμενο ότι παίξαμε δύο σερί τελικού με τον ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν δεύτερο στο γήπεδό μας, το ΑΚΑ, εφόσον εκεί θα γίνει εκτός απρόπτου. Να το χάσουμε και τρίτη φορά και δεύτερη μέσα στην έδρα μας από τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που δημιουργεί έξτρα πίεση. Αν αρχίσει και στραβώνει το μάτς, τα πόδια θα βαραίνουν ακόμη περισσότερο το τσάκ. Ναι, ωραία προσέγγιση. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Σωστή προσέγγιση και νομίζω ότι. Γιατί και έχει η ΑΕΚ έχει πρόσωπα. Εντάξει, όχι κατά βάση, αλλά έχει πρόσωπα που έζησαν και τα δύο προηγούμενα, τους δύο προηγούμενους τελικούς. Έχει το Χιμένεθ καταρχήν, τον ίδιο προπονητή. Βέβαια. Να χάσει ο Χιμένεθ τρίτη φορά κύπελλο από τον ΠΑΟΚ. Θα έχει πλέον πίεση στο μυαλό του προετοιμάζοντας τον τελικό.
Είναι αυτά λεπτομέρειες. Ναι, μεν έξω αγωνιστικές, αλλά νομίζω επηρεάζουν πάρα πολύ το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στην προσέγγιση, κυρίως στην οτροπία, στην ψυχολογία που σε αυτά τα παιχνίδια είναι το 50%, δεν είναι. Δεν συμφωνείς. Βέβαια. Σε όλα τα παιχνίδια είναι το 50%. Και πόσο μάλλον σε παιχνίδια. Δανείζομαι και την φράση του. Αυτό που έχει πει ο Ιμπραήμοβιτς, ας πούμε, που είναι παραπάνω 50% η ψυχολογία στο ποδόσφαιρο. Και ταυτίζομαι με αυτήν την άποψη πάρα πολύ. Αν θα λέγαμε πώς. Τώρα, πες ότι ξεκινά να παίξω τελικό στην Κυριακή με αυτές τις δύο ομάδες. Αν ήμουν Χιμένεθ, δεν θα πήγαινα το μάτς να το παίξω σε εισαγωγικά στα ίσια. Στα ίσια λέγοντας τι, δεν θα ήθελα γρήγορο ρυθμό, γιατί η ομάδα που είναι απέναντί μου έχει καλύτερους αυτοματισμούς, έχει καλύτερη συνοχή. Θα ήθελα ένα μάτς που να σταματάει συνέχεια, μάτς με πολλά φάουλ, μάτς με στατικές φάσεις πολλές, να βάζω την μπάλα μέσα στην περιοχή με γεμίσματα. Εκεί γενικότερα έναν ανορθόδοξο τρόπο. Ναι, το δυνατό σημείο της Ακοπόνση. Έτσι. Και ο Πόνσε και έχει ποδοσφαιριστές και με καλά χτυπήματα. Ναι. Θα πήγαινα στην ουσία να προσεγγίσω το μάτς με έναν ορθόδοξο τρόπο και όχι στα ίσια, γιατί ξέρω ότι στα ίσια περιτερεί σε πολλά περισσότερα πράγματα ο αντίπαλος. Έτσι κάζω. Να το κλέψεις δηλαδή. Βέβαια. Δεν ξεχνάμε πόσες ομάδες έχουν κλέψει. Εντός εισαγωγικών. Και εντός και εκτός. Ποδοσφαιρικά να το κλέψεις, όχι. Όχι δικαστήρια. Ναι. Σωστά. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να δούμε σε τι κατάσταση. Εντάξει, έχουμε ένα δείγμα τον τελευταίο καιρό, αλλά. Θα παίξουν ρόλο και αυτά τα δύο τα παιχνίδια που εκκρεμούν. Εντάξει, επαναλαμβάνω. Εκτός απρόπτου, αν θα είναι οι δύο στο τελικό, γιατί μην έχουμε καμιά έκπληξη αύριο και εκτεθούμε και όλοι ανεπανόρθωτα, έτσι. Και στη Λαμία. Εκεί είναι το πιο πιθανό σενάριο. Αυτό είναι αλήθεια να έχουμε έκπληξη. Όχι μόνο. Με βάση γιατί την εικόνα τη ΣΑΕΚ, έτσι. Όχι μόνο με βάση την εικόνα τη ΣΑΕΚ. Με βάση και την εικόνα Λαμίας και Αστέρα. Και νομίζω ότι. Και ανάποδα να είναι τα πράγματα, δηλαδή να ήταν Λαμία ΠΑΟΚ. Και Αστέρα ΣΑΕΚ με τα ίδια σκορ στους δύο πρώτα παιχνίδια, 2-0 δηλαδή για τους δικέφαλους. Νομίζω πάλι περισσότερες πιθανότητες για έκπληξη θα είχαμε στη Λαμία, γιατί η Λαμία έχει δείξει, πόσο μάλλον την πορεία της στο κύπελλο, αλλά και στο πρωτάθλημα γενικότερα από τότε που ανέλαβε ο Χάβος, ότι πιο εύκολα σε σχέση με τον Αστέρα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι, να κάνει το 1-0 και να παλέψει για ένα δεύτερο γκολ, παρά αυτός ο Αστέρας που έχει και το μυαλό του στο να σώσει την κατηγορία την άλλη Κυριακή. Σίγουρα τώρα νομίζω θα τα δώσουν όλα. Στη Λαμία ειδικά θα τα δώσουν όλα γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Και πάλι αναφερόμαστε, μας αρέσει να αναφερόμαστε σε ρίσεις μεγάλων του ποδοσφαίρου. Ο Γκουαρδιόλα πρόσφατα το είχε πει κιόλας νομίζω. Για ένα παιχνίδι, για ποιο παιχνίδι ήταν, ποια ρεβάνς. Για την περσινή ρεβάνς με τη Βασιλεία. Απλά το διάβαζα πρόσφατα κάπου το είχε αναφέρει. Σκεφτείτε που είχε κερδίσει με 0-4 στην Ελβετία το πρώτο παιχνίδι, 0-5, κάτι τέτοιο και ήταν η ρεβάνς στην έδρα του. Και λέει, σκεφτείτε να προηγηθούν οι αντίπαλοι με ένα 0, να μείνουμε με 10 παίκτες από το δεκάλεπτο. Πώς μπορεί να αλλάξει το σκηνικό ξαφνικά, πράγματα που δεν τα υπολογίζεις θεωρητικά, αλλά σκέψου να γίνει στη Λαμία το 1-0 στο 5 και να μείνει με 10 η ΑΕΚ. Πέναλτι κόκκινη κάρτα. Γίνεται αυτομάτως φαβορή η Λαμία να βάλει δεύτερο γκολ στην παράταση ή να το γυρίσει κιόλας στο 90. Είναι πράγματα που δεν μπορεί να τα υπολογίσει ένας προπονητής στην προσέγγιση του πριν το παιχνίδι, στείνοντας δηλαδή το ετοιμάζοντας το παιχνίδι, αλλά μπορεί να προκύψει μέσα στη ροή του αγώνα και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Σίγουρα και ναι, το έφτιαξε το σενάριο. Μ' άρεσε αυτό το σενάριο, μ' άρεσε. Απίθανο είναι. Ωραίο σενάριο αυτό. Θα μπορούσε να γίνει φυσικά. Τα έχουμε δει. Εντάξει, μπορεί να δούμε και δύο άνετες προκρίσεις για πάω και τι ώρα τα μάτσα, 4 του πάω. 4 του πάω και 6 είναι τη ΑΕΚ. Ακολουθεί. Καπάκι. Αυτό τώρα πάλι που έχουμε μεγάλη Πέμπτη παιχνίδια. Ναι. Γι' αυτό και τα βάλα νωρίς βέβαια, επειδή είναι μεγάλη Πέμπτη. Αλλά όπως λες, θα μπορούσαμε να μην τα έχουμε μεγάλη Πέμπτη. Είναι το Champions League από την άλλη εβδομάδα, νομίζω. Γι' αυτό, επειδή βρέθηκε καινή εβδομάδα αυτή και παίζουν και πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Είναι μεγάλη Τετάρτη, χθες σήμερα μπορούσε να είναι το παιχνίδι. Ναι. Τι ας πω. Προφανώς, επειδή ο Πάκο είχε και τους πανηγυρισμούς και όλο αυτό το κλίμα που κράτησε μέχρι Δευτέρα. Τώρα να πήγαινε να παίξει Τετάρτη θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο, νομίζω. Θα έπρεπε να φύγει από την Τρίτη στην Τρίπολη. Δηλαδή να ήταν Δευτέρα πώς ήταν ακόμη με το ξενύχτη με όλα αυτά. Τρίτη έπρεπε να προπονηθεί και να βγάλει αποστολή να φύγει Τρίπολη. Θα ήταν πιο δύσκολο για τον ΠΑΟΚ αυτό. Εντάξει. Πάσε ρωτώ. Εντάξει, είναι παιχνίδια. Δεν συμφωνώ καθόλου. Τώρα μεγάλη Πέμπτη είναι. Πρέπει να σεβόμαστε κάποια πράγματα. Σε αυτό συμφωνούμε. Σε αυτό συμφωνούμε. Έχουμε αύριο και άλλο παιχνίδι σπουδαίο. Που μπορεί να περνάει λίγο στα ψηλά γιατί είναι τμήματων υποδομής, αλλά είναι τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός από 17. Εκεί όπου το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αν πάρει ο ΠΑΟΚ και αυτό το τρόπο, κάνει το απόλυτο Super League. Έχει πάρει το K15, έχει πάρει το K19, έχει πάρει το αντρικό και μένει το K17. Και είναι στο τελικό. 4 στα 4. Αυτό λέει πολλά τόσο για ένα σύλλογο. Αυτό λέει πάρα πολλά για ένα σύλλογο. Για ένα σύλλογο που χτίζει νοοτροπία. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση πλέον να μπορέσει να εντάξει τα δικά του παιδιά μέσα στην ομάδα του.
πρέπει, νομίζω, κάθε χρόνο δύο ποδοσφαιριστές, ίσως και περισσότεροι, αν η ομάδα αρχίσει και δένει και μπορεί και δουλεύει αυτό το, αυτή την προσέγγιση. Πρέπει συνέχεια να έρχονται παιδιά από τις υποδομές. Γιατί δεν βρίσκω κανένα λόγο, ειλικρινά το λέω, να μην παίζει, παράδειγμα, ένας Έλληνας στόπερ, ένας Έλληνας αμυντικός χαφ, και να παίρνουμε ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, οι οποίοι δεν ξέρουμε από πού έρχονται, δεν νιώθουν το σύλλογο, δεν γνωρίζουν το DNA και παίρνουν χρήματα οι μάνατζερ δεξιά και αριστερά. Ναι, είναι αυτή η μεγάλη κουβέντα που πολλές φορές ξεκινάμε. Και δεν θεωρώ, ειλικρινά το λέω, αν είναι να φέρεις ένα ποδοσφαιριστή πώς θα κάνει τη διαφορά, προφανώς και θα τον αποκτήσεις. Αλλά επειδή τις περισσότερες φορές δεν έρχονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπορέσεις να χτίσεις και να φτιάξεις ποδοσφαιριστές τόπου επίπεδου. Και ο ΠΑΟΚ νομίζω στις ακαδημίες δουλεύει εξαιρετικά, γιατί πραγματικά βγάζει παιδιά που είναι σε τόπο επίπεδο. Και τώρα η ΚΑΠΑ19 δεν είναι τυχαίο ότι έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν την ομάδα. Και αυτοί οι δύο χρόνια σε ρή πρωταθλήτρια. Έτσι. Εκείνα τι συγκίνεται με τους μάνατζερ. Όλοι ψάχνουν να πάρουν μερτικό, ας το πούμε έτσι. Ναι. Να δούμε πόσα από αυτά τα παιδιά όμως θα πρωταγωνιστήσουν τα επόμενα χρόνια. Μακάρι να είναι πολλά. Αλλά και αυτός ο τελικός αύριο κάποτε και αυτό στο Αγρίνιο, όχι μόνο για αυτό το λόγο, γιατί ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει το απόλυτο, ο Ολυμπιακός θέλει σαν σύλλογος γενικότερα και αυτό σε αυτόν τον τρόπο για να σπάσει και το απόλυτο του ΠΑΟΚ. Παίζουν και αυτά, έτσι, ακόμα και στην Ακαδημία. Παίζουν ρόλο. Βέβαια. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, είναι αυτή η ηλικιακή κατηγορία η πιο περίεργη, θα έλεγα. Γιατί στην ΚΑΠΑ 19 είναι πλέον ένα βήμα πριν το αντρικό. Στην ΚΑΠΑ 15 είναι ακόμη πιτσιρικάδες, δεν μπορείς να το δεις τόσο. Mm. Στην ΚΑΠΑ 17 είναι εκεί κάπου στο ενδιάμεσο που είναι η πιο περίεργη ηλικία που τα παιδιά, κάποιοι αρχίζουν να περνάνε στην επόμενη φάση μεγαλώνοντας και να είναι σε ένα επίπεδο, κάποιοι άλλοι βλέπουν ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Είναι η πιο περίεργη ηλικία νομίζω σε αυτά τα τμήματα υποδομής της Super League. Θυμάμαι τον εαυτό μου 17 χρονών και λέω ότι το κίνητο του να είμαι σε ένα σύλλογο σαν τον ΠΑΟΚ παράδειγμα και να κάνω καλά παιχνίδια για να φανώ, να αναδειχθώ, νομίζω ότι είναι το κίνητρο όχι τεράστιο και αυτές οι εμπειρίες τώρα θα τους μείνουν για μια ζωή. Δηλαδή, είναι πολύ πολύ σημαντικό το κομμάτι της ψυχοπνευματικής προσέγγισης όλου του πράγματος σε αυτά τα παιδιά. Γιατί από εδώ και πέρα χτίζουν αυτό που θα είναι για όλους τη ζωή. Ναι. Και γι' αυτό και οι ομάδες δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ολόκληρο επιτελείο από πίσω που προετοιμάζει όλα αυτά, έτσι, και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό. Και κακά τα ψέματα, αν θέλεις να δουλέψεις στο υψηλότερο επίπεδο. Φυσικά δεν γίνεται. Απαιτείται όλο αυτό από την Ακαδημία να δουλεύετε. Εννοείται ο Ολυμπιακός, ό,τι και να είναι στα θέματα τα υπόλοιπα, οργανωτικά δουλεύει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά και ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα. Ωραία, αυτό μία ώρα είναι αύριο το παιχνίδι. Στο Αγρίνιο, νωρίς, ο τελικός Final Four της ΚΑΠΑ 17. Εδώ θα είμαστε στην εκπομπή παράλληλα. Τη λήξη θα την πετύχουμε εδώ στον αέρα. Θα το σχολιάζουμε από το παιχνίδι. Και θα έχει και θέαμα καλό νομίζω. Σε αυτές τις κατηγορίες βλέπεις καλό θέαμα. Ναι. Τρελαίνομαι όταν βλέπω σε αυτές τις ηλικίες να γίνονται συνδυασμοί, έτσι, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να υπάρχει επικοινωνία. Δηλαδή πάει να πει ότι έχει μπει μέσα στο μυαλό τους ότι αυτό είναι. Άρα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να παίξουμε. Αυτό χτίζεται όπως λες, δεν είναι αποκτιέται. Βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, μιας και φτάσαμε στις 2.30, θα πάμε σιγά σιγά στο break το απαραίτητο. Ρωτάει ένας φίλος, έχει στείλει μήνυμα στο σελίδα του Repress και ζητάει τη γνώμη μας, το σχόλιο, για την αγαπημένη σου Μίλαν και το project της. Σήμερα, Και αν πρέπει να... μάλλον ρωτάει τι project πρέπει να στήσει η Μίλαν. Αν θα πρέπει να. Δεν το ρωτάει αυτό, φίλε. Εγώ το υποθέτω. Αν λογικά πρέπει να βαστεί στον Γκατούζο και να τον πιστέψουν, να του δώσουν υλικό να χτίσουν βάσει τη φιλοσοφία του Γκατούζο, που για μένα θα τέριαζε στη Μίλαν η φιλοσοφία του Γκατούζο, όχι έτσι όπως την έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα. Να χτιστεί κάτι σωστά από την αρχή, να γίνει project όλο αυτό. Το κομμάτι τη Μίλαν είναι. Μην απαντήσει τώρα, πάμε στο break. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Να επιστρέψουμε την απάντησή σου τόσο και μετά να σχολιάσουμε λίγο και για τι θα δούμε απόψε στην Αγγλία που είναι η μάχη της χρονιάς. Πάμε Αναστασία στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Λίμπρο 107,4 ακούτε. Ανάλυσε τον By Repress και είμαστε εδώ για να αναλύουμε τα πάντα γύρω από το ποδόσφαιρο. Όπως κάθε μεσημέρι, μέχρι τις 3 θα πάμε παρέα με Γιώργο Παναγιωτήτη και Τάσο Ζέρβα στα μικρόφωνα. Και νωρίτερα, νομίζω. Η ερώτηση του φίλου, Ναι, κλείσαμε την ερώτηση του φίλου και περιμένουμε την απάντηση του Τάσου Ζέρβα για την αγαπημένη του Μίλαν και το τι project πρέπει να στήσει. Μεγάλο κομμάτι Μίλαν.
Η οποία, όπως είπες, παρεμπιπτόντως παίζει σήμερα τελικό κυπέλλου Ιταλίας με τη Λάτσιο. Μετά από πόσα χρόνια έχει την ευκαιρία. Μάλλον, όχι έχει την ευκαιρία, έπαιξε και πρόσφατα τελικό πάλι. Αλλά για να πάρει επιτέλους ένα τρόπαιο. Τώρα για μένα ένα τόσο μεγάλο σύλλογο όπως είναι η Μίλαν. Να λέμε, εγώ προσωπικά να θεωρούμε και το κύπελο Ιταλίας ένα τίτλο, ενώ έχεις μάθει να διεκδικείς πρωτάθλημα και Champions League. Πρέπει να επιστρέψει. Πρέπει να επιστρέψει, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αλλά ο σχεδιασμός δείχνει να μπάζει, γιατί στην αρχή ξεκινήσανε με τον Γκατούζο. Πάμε να τον στηρίξουμε. Μετά είδανε κάποια άσχημα αποτελέσματα, λένε ποιος θα είναι ο επόμενος. Πολλοί ακούστηκαν για Κόντε και τα λοιπά. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι ο Γκατούζο φαίνεται να κρατάει τη θέση του αν τυχόν η ομάδα βγει στο Champions League. Γενικά υπάρχει έτσι, δεν υπάρχει ξεκάθαρος σχεδιασμός. Φαίνεται σαν να είναι Κυριακή με Κυριακή το αν θα μείνει ο Γκατούζο στην ομάδα ή αν θα φύγει. Αυτό σίγουρα περνάει στους ποδοσφαιριστές, που οι ποδοσφαιριστές Μίλαν είναι πάρα πολύ καλοί. Το σύνολό της είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έχει ποδοσφαιριστές που λες ότι δεν μπορεί να χτυπήσουν, φυσικά όχι στο επίπεδο της Γιουβέντους, αλλά νομίζω ότι είναι και στο επίπεδο Νάπολη πάρα πολύ καλά. Τσαλχάνο, Λουσούσο, Πακουετά είναι ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τι πιστεύεις όμως που ότι φταίει, ότι φταίει που δεν της βγαίνει όλα αυτά τα χρόνια κάτι? Κοίταξε, σου λέω, ο Γκατούζο, επειδή τον παρατηρώ στην αρχή, ξεκίνησε πάρα πολύ με αυτό που τον ενθουσιασμό και το που είχε και ο ίδιος στο παιχνίδι, την ενέργεια με τα aggressive μαρκαρίσματα, μαρκάροντας πολλούς ποδοσφαιριστές πολύ ψηλά στο γήπεδο. Ποδοσφαιριστές κάνανε πολλές φορές man-to-man marking στη μεσαία γραμμή και τους βγήκε. Τους βγήκε αρκετά. Μετά τα αποτελέσματα αυτά αλλάξανε. Τι είναι, νομίζω ότι είναι θέμα προσέγγισης, δεν είναι τόσο θέμα προπονητή μόνο. Είναι θέμα προσέγγισης κλαμπ. Σαν σύλλογο γενικότερα. Δεν είναι θέμα ο Γκατούζο. Για μένα τον Γκατούζο πρέπει να το στηρίξεις, να μείνει ξανά, γιατί σε μια χρονιά τι να σου δείξει. Εδώ βλέπουμε τον Σάρι, ο οποίος έχει διαπιστευτήρια, πήγε σε ένα σύλλογο όπως είναι η Τσέλσι και βλέπουμε ότι δεν τον αγκαλιάσανε. Θέλει πραγματικά υπομονή. Θέλει υπομονή και να πιαστεί και από πρόσωπα όπως ο Πιόντεκ για παράδειγμα. Πιάτεκ όπως. Ναι, και εγώ αυτό έλεγα. Θα τον πω Πιάτεκ. Εγώ Πιάτεκ, εσύ να είμαστε εντάξει. Να πιαστεί, να χτίσει γύρω του, ας πούμε, να χτίσει πάνω του μια ομάδα να περιμένει πράγματα είναι, από αυτόν. Το θέμα είναι ότι τον τελευταίο καιρό που είναι εκεί ο Πιάτεκ, επειδή σκοράρει συνέχεια, μοιάζει η Μίλαν σαν να κρέμεται από πάνω του. Ναι. Είναι τόσο για μένα προσωπικά που έχω δει κάτι με το λάθος τρόπο. Φυσικά με το λάθος τρόπο. Δηλαδή σε πιάνει θλίψη. Να μην υπάρχει άλλο πλάνο μέσα στο παιχνίδι, να μην υπάρχει. Αυτό νομίζω ότι είναι κομμάτι του κλαμπ. Δεν έχει αφήσει τον προπονητή να δουλέψει και δεν του έχει δώσει το χρόνο, ώστε να μπορέσει να δείξει αυτά που πρέπει ανεξαρτήτου ποδοσφαιριστών. Μιλάμε, έχει πολλούς ποδοσφαιριστές. Έχει τον Σάμουκα στη Γέχο, Λούκας Πακετά, Σούσο, Τσαλχάνογλου, Μπίγλια στο κέντρο. Είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί τεχνίτες. Έχουν την ικανότητα και στο ένας εναντίον ενός. Θέλει υπομονή. Ναι. Σήμερα βέβαια είναι τελικός, έτσι. Δεν μιλάμε για τελικό. Τελικό, νομίζω ο Γκατούζο έχει το κίνητρο να κατέβει να το κερδίσει για να. Πάντως. Να τώρα, παραμείνει. Πάλι εκεί πάει η κουβέντα. Ναι, αν πάρει ένα τίτλο, να επιστρέψει. Τώρα βλέπω ότι έψαχνα τόση ώρα τους τίτλους. Από ό,τι έχει να πάρει τίτλο η Μίλαν. Έχει πάρει το 16-17, πήρε το Ιταλικό Super Cup. Είχε κερδίσει τη Γιουβέντους, σε ένα παιχνίδι όλα γίνονται. Το Super Cup όμως δεν είναι ούτε καν το κύπελο. Ούτε γιατί το κύπελο, είχε παίξει στον τελικό του Super Cup με τη Γιουβέντους ως φιναλίστ του προηγούμενου κύπελου. Δεν είχε πάρει το κύπελο. Απλά επειδή ήταν η Γιουβέντους που είχε πάρει τον Double στην Ιταλία, έπαιξε με το φιναλίστ τελικό Super Cup. Το κάνουν αυτό η Ιταλία για εμπορικούς λόγους κυρίως. Στο Κατάρ νομίζω είχε γίνει πάλι τότε. Ένα παιχνίδι. Ναι, το 11-12 πήρε πάλι το Super Cup. Δηλαδή για να δούμε σοβαρό τίτλο της Μίλαν. Γυρνάμε στο 2011, όταν είχε πάρει τελευταία φορά το πρωτάθλημα. 8 χρόνια πίσω. 8 χρόνια έχει να πάρει πρωτάθλημα η Μίλαν. Και κύπελο έχει να πάρει, το οποίο κύπελο διεκδικεί σήμερα, το Coppa Italia. Πότε έχει να πάρει? Εδώ, πάμε στο 2003, 16 ολόκληρα χρόνια να πάρει κύπελο Ιταλίας η Μίλαν. Πιο πρόσφατα πήρε το Champions League το 7, από ό,τι έχει να πάρει κύπελο. Είναι, χρειάζεται αυτό το τίτλο σήμερα στη Μίλαν. Και το 3 πήραμε το Champions League πάλι. Πάλι, ναι. Εκείνη τη χρονιά, αν είχε πάρει και το Champions League και το κύπελλο Ιταλίας. Με Γιουβέντους στο τελικό, ναι. Στο Old Trafford, ναι. Θέλει οπωσδήποτε σήμερα το τίτλο για να επιστρέψει. Λάτσιο. Και η Λάτσιο όμως, από την άλλη μεριά, η Λάτσιο, επειδή έχει καταφέρει να είναι εκτός Ευρώπης, είναι ο μοναδικός της, είναι αυτό το παιχνίδι για να βγει Ευρώπη. Δεν έχει άλλο στόχο. Η Μίλαν, όπως όλα φαίνεται, θα βγει στο Champions League.
Αν τυχόν δεν καταφέρει να κερδίσει, πράγματα είναι δύσκολα. Είναι 8η. Ναι. Πρέπει να έχει πάντως και η Λάτσιο πολλά χρόνια να πάρει τίτλο. Θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Α, η Λάτσιο πήρε πέρσι το Super Cup. Super Cup, ναι. Και το 13 το... Το κύπελο τελευταία φορά. Το 13, ναι, ήταν στο τελικό με τη Juventus. Στο Ολυμπικό. Στο Ινέδρα της, Ναι, το θυμάμαι. Το τελικό εκείνο. Εντάξει, τώρα και στην Ιταλία σου λέω, νομίζω το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο στο κομμάτι της προσέγγισης. Ένας σύλλογος ο οποίος με Μπερλουσκόνη, με Μπάρμπαρα Μπερλουσκόνη, με Γκαλιάνη, η ομάδα δεν έχει ανασάνει καθόλου. Ποιος θα είναι προπονητής, θα είναι ο Λεωνάρντο, θα είναι τεχνικός διευθυντής, ο Μαλντίνη θα αναλάβει ή δεν θα αναλάβει. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά και για αυτό το και 8 χρόνια μακριά από τίτλους. Είναι πολλά. Όταν το ποδόσφαιρο δεν συγχωρεί, δείχνει την αλήθεια. Έτσι. Πάμε λίγο στην Αγγλία που όλο το ενδιαφέρον σήμερα. Όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο, όσοι είναι φίλοι μας εδώ στο Repress, θα είναι 10 με 12 εκεί καρφωμένοι στις τηλεοράσεις. Είναι το μάτς της χρονιάς στην Αγγλία. Ματσάρα. Είναι το μάτς της χρονιάς γιατί πρώτον θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τον τίτλο του πρωταθλητή. Και δεύτερον, είναι τώρα η United. Το κλασικό ερώτημα, θα το κάνουμε για μια φορά ακόμη στον αέρα. Η United, τι προτιμάς, βέβαια. Εδώ πολλοί δεν υπολογίζουν κάτι άλλο. United και έχετε να πάρει την νίκη γιατί διεκδικεί έξοδο στο Champions League. Δεν διακυβεύεται κάτι απλό για την United. Για να έχει την ευκαιρία να πει α, ας το δώσουμε στη City. Αυτό για να μην το πάρει Liverpool. Πρέπει να κερδίσει η United. Όχι, εγώ πιστεύω σήμερα δεν είναι συγκεκριμένα σε αυτό το παιχνίδι επειδή έχουν φάει και τον Ντόρτι προχθές από την Everton. Είναι και τα αυτό. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για την United. Μετά από 4 έρχεται. Δεν είναι... Θα τα ακούσει να μαγαζεύει. Πρέπει να κερδίσει. Ναι. Πρέπει να κερδίσει. Και να θυμίσουμε τη βαθμολογία. Το δικό μου το θέμα, για πριν σε διακόψω, ναι, το ναι. Δικό μου το θέμα δεν είναι αν πρέπει να κερδίσει. Το θέμα είναι αν μπορεί να κερδίσει. Γιατί εμείς λέμε αν θα κάτσει να χάσει. Και ποιος σου λέει ότι δεν θα κατέβει η City να την κερδίσει, είτε κάτσει είτε δεν κάτσει. Η City που είναι πληγωμένη από το Champions League, των εισαγωγικών, και πλέον είναι το τελευταίο δυσκολότερο παιχνίδι της για το πρωτάθλημα, αφού κέρδισε το πρώτο με την Tottenham το Σάββατο, θα το δώσει όλα για να πάρει το πρωτάθλημα. Και βαθμολογία, θυμίζουμε, είναι 88 η Liverpool με 35 παιχνίδια, ένα παιχνίδι περισσότερο. Και η City παίζει, αυτό είναι ξαναβολή στο μάτι για την 31η αγωνιστική που παίζουν απόψε. Έχει 86. Αν το κερδίσει, πάει στο 89. Με ισοπαλία πάει στο 87. Πάλι ούτε ισοπαλία δεν βολεύει τη City. Θέλει μόνο νίκη. Και γίνεται μετά ο απόλυτος χαμός. Έχουν από 3 παιχνίδια έχουν να δώσουν στη συνέχεια οι δύο, η Liverpool και η City, τα οποία είναι Liverpool Huddersfield. Την Παρασκευή, 26 του Απριλίου, τώρα, τη Μεγάλη Παρασκευή. Μετά η Liverpool πάει στο Camp Nou μεσοβδόμαδα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο πάει να παίξει στην έδρα του Newcastle. Αμά. Υποδέχεται την άλλη. Διαφρακορύχη είναι το θέμα. Ναι, στο πρωτάθλημα είναι το πιο δύσκολο μέχρι τέλους. Βέβαια. Ναι, αλλά στο καπάκι έχει να παίξει με την Μπαρτσελόνα εντός. Δηλαδή θα παλέψει παράλληλα η Liverpool πέρα από τη μάχη του τίτλου στην Αγγλία και για το εισιτήριο του τελικού Champions League. Και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Γκουλ στο Άνφιλντ. Αυτά τα τρία παιχνίδια. Δηλαδή στο πρωτάθλημα η Λίβερπουλ έχει να παίξει με Χάντερσφιλντ, Νιουκάστλ και Γκουλ. Εκτός μόνο με τη Νιουκάστλ. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει το 3 στα 3. Μιλάμε για 4 παιχνίδια, όχι υψηλή ένταση. Μιλάμε για 4 παιχνίδια που οι ποδοσφαιριστές πρέπει. 3 συν 2 με την Μπαρτσελόνα για το Champions League. Τη Χάντερσφιλντ το τελευταίο, εντάξει, τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή πιστεύω ότι θα κερδίσει θα εύκολα. Ναι. Τα άλλα δύο παιχνίδια νομίζω είναι όχι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι το πρωτάθλημά τους. Και είναι και στο ενδιάμεσο το ότι παλεύεις για τελικό Champions League. Ναι, αλλά έχει να πάρει 28-29. Πόσα χρόνια είναι το πρωτάθλημα στην Αγγλία? Πάρα πολλά. Αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να βάλεις στόχο. Αν μπορείς να διαλέξεις κάτι που δεν νομίζω ότι διαλέγεις αυτό το επίπεδο, πας να τα κυνηγήσεις όλα. Αλλά δεν ξέρω, το μυαλό που θα είναι περισσότερο. Συγκέντρωση τώρα πρέπει να είναι και στα παιχνίδια αυτά σε όλα. Πρέπει να είναι σε top επίπεδο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές δηλαδή πρέπει να μην έχουν δεύτερες σκέψεις. Πολύ δύσκολο. Εγώ νομίζω το κακό με τη Liverpool είναι ότι αν ένας παίχτης είναι σε κακή μέρα, δεν μπορεί εύκολα να τον αντικαταστήσει. Ναι. Δηλαδή στη City δεν έκανε σε καλή μέρα ο Sterling, θα μπει ο Σανέ. Στη City, στην Liverpool, αν δεν είναι καλή μέρα ο Μανέ, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εγώ νομίζω πάντως θα το κάνει το απόλυτο. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ πιθανό να το κάνει και εσύ το απόλυτο, ειδικά αν περάσει σήμερα από το. Σήμερα, από τον Τράφορντ. Και αν γίνει αυτό, δηλαδή να τερματίσουν και οι δύο με απόλυτο από εδώ και πέρα, θα τερματίσει η Λίβερπουλ με 88 και 9, 97. Και η Σίτι 86 συν 12 θα πάει στο 98. 98. Να τερματίσουν μία με 98 και άλλη με 97 βαθμούς. Και κάποια από τους δύο θα χάσει το πρωτάθλημα μοιραία. Απίστευτο. Εντάξει, και αν χάσει σήμερα η Σίτι ή φέρει ισοπαλία, θα τερματίσει
με 95 ή με 96. Και να το χάσει από τη Λίβερπουλ θα γίνεται αυτά να έχει κάνει ρεστέρ. Δηλαδή είναι τρελό το φετινό πρωτάθλημα τη Premier League. Είναι, για όποια και από τι δύο να το χάσει θα είναι εντελώς άδικο. Μεγάλη αδικία. Νομίζω ότι ήδη με του βαθμού που έχουν, άλλε χρονιέ θα είχαν ήδη καταφύγει. Σίγουρα, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και εδώ βέβαια είναι η παράμετρο αυτή που είναι σημαντική. Το ότι η μία από τι δύο πλέον έχει μείνει στα ημιτελικά του Champions League. Δεν ξέρουμε αν παίξει ρόλο στην τελική κατάταξη. Η United είναι έκτη, έτσι. Η United καίγεται, γιατί. Δες εδώ τι γίνεται τώρα. Η United έχει 64. Η Arsenal που είναι από πάνω της έχει 66. Παίζει απόψε όμως με την Wolves, αν δεν κάνω λάθος. Θα σου πω αμέσως. Ναι, στην έδρα της Wolves. Δύσκολο παιχνίδι για την Arsenal γι' αυτό. Wolves Arsenal. Λοιπόν. Η United είναι 6 με 64, έτσι. Mm-hmm. Η Arsenal είναι 5 με 66. Και πιο πάνω, Chelsea και Tottenham έχουν. Η Tottenham νομίζω το κλειδώνει το εισιτήριο με τη χθεσινή νίκη, πήγε στους 70. Η Chelsea έχει 67, αλλά έχει παιχνίδι περισσότερο η Chelsea και η Tottenham. Είναι στα 35 παιχνίδια. Αν η United και η Arsenal σήμερα πάρουν νίκες, η United πιάνει την Chelsea, η Arsenal την περνάει την Chelsea. Οπότε αυτό μετά πάει η Chelsea στην έκτη θέση. Γίνεται ο κακός χαμός. Συν το ότι υπάρχει και το άλλο σενάριο που έχουμε ξαναφέρει εδώ στην Arthur Press, να κατακτήσουν και τους δύο τους ευρωπαϊκούς τίτλους αγγλικές ομάδες. Το εισιτήριο του Europa δίνει. Το τρόπαιο του Europa League δίνει εισιτήριο για το Champions League στην επόμενη σεζόν. Το τρόπαιο του Champions League επίσης. Αν τα πάρουν και τα δύο αγγλικές ομάδες, δηλαδή η Liverpool ή η Tottenham και η Chelsea ή η Arsenal, που είναι στην τετράδα και στις δύο διοργανώσεις, και έχουμε αυτή την εξάδα που θα έχουμε αυτή την εξάδα, γίνεται ένα μπέρδεμα μετά και με τα εισιτήρια ποιοι θα βγουν στο Champions League τη νέα σεζόν. Μπορεί δηλαδή ο τέταρτος που κανονικά παίρνει εισιτήριο να μην πάρει. Για το Champions League, να πάει στο Europa. Αν το κερδίσει η Chelsea για παράδειγμα το Europa League και τερματίσει έκτη. Δεν θα βγει ο τέταρτος. Δεν θα βγει ο τέταρτος της βαθμολογίας στο Champions League. Ή τότε να μην, για παράδειγμα, είναι τέταρτη ή η Arsenal. Ο κακός χαμός. Οπότε όλοι παλεύουν για όλα εκεί. Οι Άγγλοι φέτος είναι νομίζω στο προσκήνιο. Από το Μουντιάλ μας είχαν προειδεάσει γιατί θα γίνει. Και... Μα δεν είναι το πρωτάθλημα, εντάξει, κάθε χρόνο είναι το πρωτάθλημα του φέτος ένα παραπάνω με αυτό που γίνεται. Γιατί είναι μια μάχη τίτλου που είναι συναρπαστικότατη, πιο συναρπαστική της τελευταίας δεκαετίας, δεν ξέρω. Και είναι και η άλλη μάχη τεράστια που είναι τέσσερις ομάδες για δύο εισιτήρια για το Champions League. Και σαν να μην φτάνει αυτό η μάχη όλα την όλη τη χρονιά, φτάνουν τώρα να είναι 4 από τους 8 σε ημιτελικά Europa και Champions League. Γίνεται ακόμη περισσότερο το μπέρδεμα εκεί για το ποιος θα πάρει τα εισιτήρια. Είναι μπάχαλο πραγματικά. Θέλει τρελά σενάρια στο μυαλό σου να φτιάξει. Αλλά να δούμε λίγο και τη United το πρόγραμμα. Γιατί όπως είπαμε, είναι αυτή τη στιγμή σε μειονεκτική θέση και καίγεται για τους βαθμούς. Γιατί η United, να πούμε ότι δεν έχει ελπίδα να πάρει. Είναι εκτός της τετράδα. Οπότε μόνο αυτό παλεύει. Να βγει τέταρτη-τρίτη. Στο μάτς με την Everton τώρα προχθές, αν κέρδιζε, θα ήταν στους 67, θα ήταν στην τέταρτη. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Ναι. Θα ήταν στο μέσα στην... Αλλά επειδή δεν κέρδισε και έχει 64, είναι έκτη τώρα. Με τα υπάρχοντα δεδομένα πάει στο Europa League. Και θα ήταν αποτυχία για τη United, έχοντας παίξει πέρσι ο Μίλος Champions League. Θα ήταν πισωγύρισμα. Οπότε, επειδή καίγεται και αυτή, να δούμε και το δικό τη πρόγραμμα. Παίζει με τη City σήμερα εντός έδρας, τη μεγάλη συμπολίτσα City. Αλλά είπαμε, οι φίλοι τη United θα προτιμούσαν νομίζω να το πάρει City παρά η Liverpool. Έτσι όπως είναι το είναι πράγμα. Η μεγαλύτερη αντιπαλότητα. Και μετά παίζει την Κυριακή του Πάσχα με την Chelsea. Ντέρμπι μεγάλο κι αυτό. Ο κακός χαμός θα γίνει και εκεί. Γιατί, όπως είπαμε, η Chelsea είναι στους 67. Αν η United την κερδίσει σήμερα, πάει στους 67. Αν δεν την κερδίσει, θα παίξει μετά εκεί για να την ισοβαθμίσει και με διαφορά τερμάτων για να την έχει στην ισοβαθμία. Μπάχαλο. Έχει δύσκολο, μετά έχει εύκολα παιχνίδια με Huddersfield και Cardiff. Λέω. Ναι, εκτός με Huddersfield, εντός με Cardiff. Αυτές τις δύο μέρες, Τετάρτη και Σάββατο. Θα κριθεί και το μέλλον της United, το πού θα είναι του χρόνου. Πω, τι θα ζήσουμε για απόψε. Τι θα γίνει. Κακός χαμός. Έχει και κάτι άλλα παιχνίδια εκεί στην Ισπανία, αδιάφορα τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχουμε μάχη για παραμονή. Έχει το Ατλέτικο Βαλένθια στις 8.30. Θέλτα σώθηκε. Εσπανιόλ Θέλτα στις 9.30. Ναι, Θέλτα έχει σωθεί. Λεγανές Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και Levante Betis είναι τα άλλα παιχνίδια στην Ισπανία. Αλλά από ό,τι βλέπω εδώ, η Levante παλεύει που υποδέχεται την Betis. Είναι στους 34 αυτή τη στιγμή, είναι στη ζώνη του υποβασμού, αλλά ισοβαθμεί με τη Χιρόνα. Η Θέλτα έχει. Και έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Πρέπει να κερδίσει σήμερα την Betis τη Levante για να. Η Θέλτα δεν έχει σωθεί, τάσο. Δεν έχει σωθεί. Νόμιζα ότι ήταν. Δεν έχει σωθεί, όχι. Θέλτα καίγεται και η Θέλτα. Ένα βαθμό πάνω τη ζώνη. Ναι, και εγώ είχα μπερδευτεί. Βέβαια, Λεβάντε και Θέλτα που καίγονται παίζουν με τις αδιάφορες Μπέτσι και Ισπανιόλ. Αδιάφορες. Δεν είναι εντελώς αδιάφορες γιατί έχουν μια ελπίδα να βγουν στην Ευρώπη. Κυνηγούν την 7η Μπιλμπάου που έχει 46, η Μπέτσι έχει 43 και η Ισπανιόλ έχει 42. Οπότε ούτε αυτές είναι τελείως αδιάφορες.
Η Βαλένθια ακόμη είναι στο κυνήγι για να δει το Champions League. Έχει 52. Η τέταρτη Χετάφ έχει 54. Και παίζει η Βαλένθια σήμερα εκτός έδρας με την Ατλέτικο. Χετάφ Champions League του χρόνου. Με Πάοκ θα είναι αυτή η θέση. Ακόμη Χετάφε, έχει δρόμο. Χετάφ Πάοκ θα παίξουμε το χρόνο. Λες. Το τι να πω τώρα. Έχει δρόμο ακόμη. Έχει σήμερα. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος. Είναι άλλο το ενδιαφέρον. Γιατί και στη μέση χρονιά έχει ωραία παιχνίδια, έχει ντέρμπι, αλλά όταν κρίνεται η επιβίωση μιας ομάδας ή η κόπη όλης της χρονιάς για ένα εισιτήριο ευρωπαϊκό, είναι άλλο και το θέαμα και... Πάντως να ξέρεις, δεν πιστεύω ότι θα κριθούν στα ντέρμπι ή θα κριθεί στα ντέρμπι το πρωτάθλημα. Στην Αγγλία. Στην Αγγλία. Δηλαδή λες ότι η City μπορεί να κερδίσει σήμερα. Newcastle, Huddersfield, εκεί βλέπω να γίνονται κάτι, να μην μπαίνει η μπάλα μέσα. Δηλαδή λες σήμερα να κερδίσει η City και να χάσει μετά το πρωτάθλημα. Πιθανό. Δεν πιθανό. Ξέρω. Εγώ το άλλο σενάριο βλέπω πιο πιθανό. Να χάσει σήμερα η City αλλά να πάρει το πρωτάθλημα, να κάνει γκέρα Liverpool. Ναι. Πιο πιθανό είναι αυτό πιστεύω παρά η City να κερδίσει σήμερα. Η City νομίζω θα πάρει όλα μετά. Δεν έχει και το Champions League πια, οπότε θα τα πάρει. Πώς μας έχει πείσει η ομάδα του Γκαριόλα ότι δεν αστείευεται. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Λογικό δεν είναι, με τις επιδόσεις. Είναι μεγάλη υπόθεση. Το έχει περάσει, εμάς στην Ελλάδα. Σκέψου του αντιπάλου του εκεί. Πώς του περνάει ότι εδώ δεν αστείευόμαστε. Θα είσαι συγκεντρωμένος 100%, γιατί αν δεν είσαι συγκεντρωμένος θα σε διαλύσω. Μεγάλη υπόθεση ο Γκουαρδιόλα σε όλες τις ομάδες του. Το έχει περάσει γιατί είναι έτσι ο ίδιος. Και το του πιέζει πολύ. Την νοοτροπία του νικητή. Την νοοτροπία που οπουδήποτε και να πηγαίνουν τον φοβούνται, ας το πούμε. Και διάβαζα επίσης μια δήλωση του Μίλνερ που λέει: δεν θα δω το παιχνίδι. Παίχτη τη Λίβερπουλ. Αγχωμένος. Ναι, δεν θα το λέει. Εντάξει, ας γίνεται τι θέλει, θα μάθουμε το αποτέλεσμα. Αυτός που έχει κάνει 500 παιχνίδια στην Πρέμιερ Λίγκ, αγχωμένος είναι. Ναι, φαντάσου. Τώρα για τη Λίβερπουλ είναι αυτό που διακυβεύεται να πάρει πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει. Εντάξει, και να έχει φτάσει ως εδώ με τόσους βαθμούς με τρία χρονιά και να μην το καταφέρει πάλι θα είναι κρίμα και για τη Λίβερπουλ. Αλλά θα είναι κρίμα και για τη Σίτι να το χάσει αυτή τη Σίτι. Με αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, με αυτά που κάνει. Εντάξει, ξέρεις, εμείς τώρα που είμαστε πιο ρομαντικοί λίγο, λέμε να το πήρε πέρσι η City, φέτος είναι σειρά της Liverpool, πιο ρομαντική. Φυσικά δεν υπάρχουν ρομαντισμοί στον επαγγελματισμό. Όποιος είναι καλύτερος θα μπει μέσα να το κερδίσει. Ωραία, ωραία, να γίνουν και αυτά, να έρθουν και τα ημιτελικά του Champions League την άλλη εβδομάδα, εκεί να δεις θα γίνει. Μεγάλη υπόθεση. Ο Άγιαξ, διάβαζα σήμερα, έχει φτάσει τα 160 γκολ. Σεζόν. Νομίζω είναι η πρώτη ομάδα που καταφέρνει τέτοιο αριθμό. 160 γκολ. Συνολικά στη σεζόν, ναι. Από το Champions League που έχει ξεκινήσει από το δεύτερο προκριματικό, από τον Ιούλιο. Στο πρωτάθλημα έχει πάνω από 100. Πόσα γκολ έχει, δηλαδή ο Τάντιτς εκεί, ο Ντεμπέκ, πόσα γκολ έχουν αυτοί. Θα το δούμε τώρα, περίμενε. Το έβγαλε πρώτο. Λοιπόν. Θα σας πούμε τώρα. Εδώ, ο Τάντιτς έχει 24. Πάρτο. Και η assist, πού είναι η assist? Δεν τις έχει εδώ. Δεν μας τις δίνει τις assist. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχει συμμετοχή σε 52 γκολ. Νομίζω δηλαδή 24 γκολ και... Συγγνώμη, όταν βλέπω τον Κλάς Γιάν Χούντερ να έχει 15 γκολ. Σκέψου. Ο οποίος παίζει... Στα 35, το 36, πόσο είναι. 36, ναι, απίθανο. Ο Τάντις, ναι, διάβαζα ότι έχει σε 52 γκολ συμμετοχή, με γκολ και assist δηλαδή μαζί. Στο 1 τρίτο δηλαδή από τα 160 που έχει βάλει ο Άγιαξ. Κοίταξε, επειδή τον κάναμε ανάλυση στον Άγιαξ, συμμετοχή νομίζω λογικά έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στα γκολ. Γιατί αν δεν κάνουν assist, συμμετέχουν στη φάση με βάση τον ποδόσφαιρο που παίζουν. Μα δες, κάτσε, μήπως είναι αυτά τα γκολ. Ο Ντελίκτ έχει και εδώ οι assist. Όχι, γιατί οι συμμετοχές είναι. Πώς είναι διψήφιοι τώρα ψάχνω εδώ. 15 ο Χούντελαρ, 11 ο Ντόλμπεργκ. Ψηλός. 16 ο Ζίγεχ, 24 ο Τάντιτς, 4 διψήφιοι στα γκολ. Και υπάρχει ο Νέρες που έχει 8, υπάρχει και ο Φαντεμπέκ που έχει 8. Είναι εντάξει, με διαφορά η πιο παραγωγική ομάδα. Πρέπει να ανεβάσει τα νούμερα του. Αν είναι για να παίξει σε μεγαλύτερο επίπεδο, πρέπει τα νούμερα του να είναι διψήφια. Ήταν ο πιο αναποτελεσματικός και μέσα στον Μπερναμπέου και μέσα στον Τωρίνο. 8 έχει ο δικός μας ο Λάμπρος στην Ολλανδία. Μετά έχει ο Νέρες. Σωστό κι αυτό. Τον Άγιαξ έχει κάνει φέτος. Και εγώ πιστεύω θα πάει τελικό. Μακάρι να το πάρει κιόλας. Ναι. Ωραία. Αυτά σήμερα εντάξει, το πιάσαμε από την αρχή από τους ημιτελικούς. Αύριο θα έχουμε πάλι πράγματα να πούμε. Λίγο πριν τη σέντρα των ημιτελικών θα είμαστε. Αλλά θα έχουμε
Και τις εντεκάδες θα έχουμε λογικά, ναι, μία ώρα πριν του ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Του Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ μάλλον. Μίση Τσάχοφ πιστεύω θα γίνει εκεί το. Μίση Τσάχοφ λες, θα αφήσει εκτός τον Ολιβέρα για να μην ρισκάρει. Θα δούμε. Θα έχουμε και τον τελικό του πρωταθλήματος K17, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ωραία μάχη θα είναι και αυτή. Ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, φυσικά θα έχουμε πολλά να πούμε και για τη ματσάρα την απόψηνή, το City, το United City, το Derby του Manchester. Εδώ θα είμαστε ξανά αύριο στις 2 λοιπόν. Ανάλυση των Paris Press. Δίνουμε σκυτάλι στο πέναλτι και στο Γιώργο Ζαγορά. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.